αναφοράς πλέον έχει στιγματίσει την περιοχή, η ζωή συνεχίζεται. Συμπληρώνονται 5 μήνες από την ημέρα που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της Φρικαλέας υπόθεσης. Ο εντοπισμός του πρώτου πτώματος προανήγγειλε την αρχή του χάους που θα ακολουθούσε με μια ιστορία που θα συγκλώνιζε το Παγκύπριο. Σήμερα, 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την παράδοση της σκηνής στις τοπικές αρχές, τίποτα δεν θυμίζει τη γιγαντιαία επιχείρηση που είχαν στήσει οι αρχές στην περιοχή για τον εντοπισμό των θυμάτων του Μεταξά. Μετά το πέρας των ερευνών, η κοινότητα Μιτσερού απέκλεισε την πρόσβαση στο φρεάτιο του τρόμου, τοποθετώντας γύρω από αυτό περίφραξη. Για να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση κοντά και να υπάρχουν προβλήματα. Πριν τα γεγονότα, είχαμε επισκεφτεί το χώρο με ο διευθυντή της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας. Εμέτρησε και θα έκανε την περίφραξη του που βλέπετε. Απλά προλάβαμε στα γεγονότα. Καλή ανεβρέθηκε το πρώτο πτώμα την Κυριακή. Την Δευτέρα θα ξεκινήσει τη δουλειά η εταιρεία για να περιφράξει ο χώρο. Απόλυτη ηρεμία και στην Κόκκινη Λίμνη. Το μόνο που άλλαξε μετά την υπόθεση του Μεταξά ήταν η αύξηση των επισκεπτών που πέρασαν φέτος το καλοκαίρι από τη Λίμνη. Έρχονται από κάθε γωνιά της Κύπρου και το εξωτερικό για να δουν από κοντά τη Λίμνη της Φρίκης και να αφήσουν λίγα λουλούδια ή κάποιο λούτρινο αρκουδάκι. Η κοινότητα Μιτσερού έλαβε τα μέτρα της και όπως μπορείτε να δείτε, πλέον δεν είναι προσβάσιμος ο χώρος για τον οποιονδήποτε. Σε συνεννόηση με την Εθνική Φρουράν, που ο χώρος είναι επιταγμένος για πεδίο βολής, αλλά και με την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία που είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου, τοποθετήθηκε και κάγκελο, συμπληρώθηκε η περίφραξη, αλλά με είναι εύκολη πρόσβαση σε κάποιον να κατεβαίνει κάτω στην Κόκκινη Λίμνη. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Λίμνη με Μη, εκεί όπου γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας με τον εντοπισμό της σωρού της Μικρής Ιέρας στις 12 Ιουνίου.